Σήμερα στο GR Express έχουμε θεματάρες, έχουμε να πούμε πολλά, μα πάρα πολλά για την Κατερίνα καινούριο. Και όχι μόνο, έχουμε και το φωτογραφία με το Σκύψη Ευλογημένη. Σκύψη Ευλογημένη. Μη σας πάει το μυαλό στο πονηρό. Έλα μωρίς, είναι πονηρή, ο κόσμος, ο Ιαννή Παρέ δεν είναι σκεφταγνά. Λοιπόν, Σκύψη Ευλογημένη. Ναι. Έχουμε, εκτός από καινούριου, τον αρχισυντάκτη που προσπαθεί να φτιάξει το προφίλ μια άλλη περσόνα, ενώ το δικό του είναι πολύ χειρότερο. Είναι. Μην πούμε τι είναι. Ναι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, όλα αυτά συν με τον δικηγόρο τον Πουλόπουλο τον Πλαψιάρη, που έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να καθίσετε αναπαυτικά, γιατί κυρίες και κύριοι, το GR Express ξεκινάει τώρα. Ξεκινήσουμε την εκπομπή μας μπαίνοντας στα βαθιά απευθείας, αγαπητή μου Έλενα, γιατί αυτό που έγινε, πρέπει να σου πω ότι μου έκανε μεγάλη εντύπωση, πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Καταρχήν ότι ο Γκουντάρας ήταν απελπιστικά ήρεμος, δεν έβγαλε κουβέντα. Πήγε να την γλιτώσει μάλλον, μήπως. Όχι, δεν πήγε να την γλιτώσει, έκανε μια πολύ καλή κίνηση. Άκουσε. Έλενα, δεν είναι όλα θέμα φοβίας. Δεν μ' αφήσεις να ολοκληρώσω. Ναι. Αυτό που ήθελα ήταν μήπως δεν παιχτούν τα λόγια του Τσαλίκη να περάσει επιδερμικά. Δεν μπορούσε να περάσει επιδερμικά. Είχε περάσει την πρωινή εκπομπή και είχαν υποθεί κανονικά και υπήρχε μεγάλο πρόβλημα. Αν δεν την ακούς μια φορά, άλλος δύο. Ναι, αυτό είναι σημαντικό που λες. Αλλά όμως εδώ η απόφαση του να μην μιλήσει ήταν πάρα πολύ σωστή και ήρεμη κίνηση αυτό που έκανε, γιατί μία λέξη παραπάνω θα μπορούσε να δυναμητήσει όλη την κατάσταση. Όμως εδώ έχουμε δύο πράγματα που είναι εξωφρενικά. Πρώτον, ο Πουλόπουλος είναι αυτός που έδωσε όθηση να έλα να παίξουμε το θέμα, να δούμε τι είπε κτλ. Και μετά άρχισε να κάνει και επίθεση στον Παπανώτα. Παρένθεση. Black humor του Παπανώτα. Δεν εννοούσε αυτό που έλεγε ο Παπανώτας. Πλάκα έκανε. Αλλά όμως, όπως και να το κάνουμε, όταν μιλάς για ένα παντρεμένο ζευγάρι ή όταν μιλάς για έναν άνθρωπο που είναι ερωτευμένος πάρα πολύ. Απλά και για να δώσουμε την είδηση για όσους δεν το παρακολούθησαν, είναι ότι ανέφερε ο Παπανώτας ότι ο Τσαλίκης θα παντρέψει τον Γκουντάρα και έγινε η πλάκα ότι και καλά αφού είναι παντρεμένος και λέει αυτός και είναι αγαπημένος πάρα πολύ με την Κάκαβα. Και είπε ο Παπανώτας η απάντησή του, η λάθος απάντησή του ήταν: δεν ξέρεις, πολλά ζευγάρια φαίνονται έτσι στα social, αλλά στην πραγματικότητα είναι άλλη. Αυτή ήταν η μπηχτή. Μία μπηχτή η οποία βέβαια έρχεται να συγκρουστεί με αυτά που βλέπουμε καθημερινά μέσα στα social media του ζευγαριού. Εδώ λοιπόν να πούμε που εμείς δεν έχουμε καμία απολύτως σχέση με το ζευγάρι αυτό, έτσι, καμία σχέση δεν έχουμε απολύτως και μάλιστα ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι όταν κάνανε τηλεοπτική εκπομπή ήμασταν απέναντι και βαρούσαμε ανελέητα. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση όμως δεν μπορείς ακόμα και κάτι να έχεις υποψιαστεί ότι μπορεί να υπάρχει να μπαίνεις να το παίζεις θεός. Σε ένα ζευγάρι. Υπάρχουν και τα παιδιά στη μέση τα οποία ακούνε και ξέρουν τι γίνεται και είναι κρίμα και άδικο αυτό. Αυτό από τη μεριά του Παπανώτα που ήταν black humor. Εντάξει, βαρύ αυτό που έγινε. Έχει κάνει παλιότερα και κάτι πιο βαρύ ο Παπανώτας. Μετά το είχε πάρει βέβαια πίσω τότε με την Χριστίδου που είχε πει κάποια πράγματα για τον Μαραντίνη. Τα οποία και αυτά τότε ήταν άκυρα γιατί πάλι υπήρχαν παιδιά, πάλι υπήρχε οικογένεια και μάλιστα μια τότε μια αγαπημένη οικογένεια. Ασχέτως τι έγινε μετά, όλα τα ζευγάρια, σε όλα τα ζευγάρια μπορεί να συμβεί. Ο χωρισμός μετά. Όμως εδώ ξέρεις ποιο είναι, Θοδωρή, το περίεργο. Ναι, το ότι αυτό που είπες με τον Πουλόπουλο, από τη στιγμή που έπρεπε να περάσει πιο επιδερμικά, αυτό που είπες, ο Πουλόπουλος του έδωσε ακόμα μεγαλύτερη όθηση στο να συζητηθεί. Πέρα το ότι ξανακούστηκαν όλα αυτά τα πράγματα που κατέκριναν και έπαιξαν από την εκπομπή την πρωινή, πριν πω στην ουσία του θέματος, γιατί έχει και ουσία το θέμα αυτό, θέλω να πάω πρώτα στην πρωινή εκπομπή της Σταματίνας Σιμψηλή. Ήταν μια κίνηση που αν μη τι άλλο, επειδή είναι στο διπλανό ακριβώς στούντιο, δείχνει ότι υπάρχει μια ολική ρήξη μεταξύ τους. Εδώ λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα σας πούμε ότι υπάρχει μια πληροφορία δικιά μας που είναι πάρα πολύ σημαντική, που έρχεται να αποδείξει η πληροφορία αυτή ότι όταν λέω εγώ ότι η Κατερίνα Καινούριου και η εκπομπή της δεν ανήκουν στον Α, αλλά στην Parking Well και είναι κάτι από άλλο καθεστώς, προσέξτε παρακαλώ πάρα πολύ την πληροφορία που θα σας πει τώρα η Έλενα. Μιλάς για την σειρά αυτή νυχταμένη. Ναι, ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι μόλις τελείωσε η συνέντευξη από την ηθοποιό που φιλοξένησε η Κατερίνα Καινούριου και είπαμε και μάλιστα ήταν μια ωραία συνέντευξη
Γύρισε στο καμαρίνι της η καινούριου, εξοργισμένη, και μάλιστα κατέβηκαν και τα στελέχη, κόμπος κτλ. Και θεώρησε ότι τέτοια πρόσωπα δεν κάνουν για την εκπομπή της, γιατί τις φέρνουν, λέει, αυτές οι συνεντεύξεις κατάθλιψη και μιζέρια. Θέλει πιο χαρούμενα πράγματα και μάλιστα από το Just, που είναι π.χ. ήθελε την Άντζελα ή την Νάνση, την Παραδισάνου. Yeah, yeah. Και μάλιστα φώναζε και οριόταν, έλεγε ότι αυτή η εκπομπή είναι του Κοκλώνη και αυτή, επειδή είναι η Γήτε, είναι η μεγάλη στάρ, αυτή πρέπει να επιλέγει τα πρόσωπα που θα έρχονται στην εκπομπή της. Και όχι ο Α θα της λέει ποιους θα παίρνει συνέντευξη και ποιους θα βάζει μέσα. Μάλιστα, στη συγκεκριμένη συνέντευξη η κοπέλα μίλησε πολύ, με πολύ ωραία λόγια. Είπε ότι θαυμάζει την Καταρίνα Καινούριου, της μίλησε πάρα πολύ όμορφα. Και όμως η Καταρίνα Καινούριου, δυσαρεστημένη, θεώρησε ότι της έφερε κατάθλιψη αυτή η συνέντευξη και ότι δεν θέλει να βάλει μέσα τους ηθοποιούς του αυτή η νύχτα μένει, γιατί ο Α ουσιαστικά θέλει να τους χώσει στη Σούπερ Καταρίνα. Έτσι, ώστε να τους προσβάλλει. Υπάρχει ο σασμός, υπάρχουν και άλλα σύρια, τα οποία θα περάσουν. Άκη του σασμού θέλουν. Ναι, δηλαδή να περάσουν μέσα. Αλλά αντιδράει καινούριο. Άκουσε, να πούμε κάποιες αλήθειες. Όταν είναι μια εκπομπή η οποία λέει ότι δεν θέλει, ας πούμε, κάποιους ηθοποιούς οι οποίοι είναι σοβαροί και με το παίζει, ξεκινάει την εκπομπή σοβαρή με τα θέματα και μάλιστα με τον μπούστο έξω κτλ. Εδώ λοιπόν πρέπει να δούμε το πράγμα πώς έχει. Ότι η κοπέλα εδώ πέρα φάσκει γιατί φάσκει. Επίσης, όταν είσαι σε ένα κανάλι, είτε είναι ανεξάρτητη παραγωγή είτε είναι εσωτερική παραγωγή, είσαι υποχρεωμένος να πας με τις οδηγίες του καναλιού. Παράδειγμα, είπαμε για τη Σύση Χριστίδου και αποδείχθηκε αυτό πλέον με πολλούς τρόπους ότι της απαγόρευσαν να παίξει το Just Do Fast, γιατί δεν πρόλαβε, λέει, να βγάλει τα θέματα, κάποιος τον ανακοίνωσε αυτό. Η Barking Well ήταν, ναι, μια γελία, παιδιά, το να κόψει ένα βίντεο θέλεις 2 λεπτά. Δηλαδή η εκπομπή κρατάει 2-3 ώρες που σου κρατάει. Και πόσο μάλλον ο Σταματόπουλος που ήταν μέσα. Ναι, ναι. Χαζή δικαιολογία. Α, σας απλά, για Σταματόπουλο. Απλά το Μέγκα τους έβαλε χέρι, τους τρίμωξε και τους είπε ότι το μαγαζί αυτό εδώ είναι δικό μας, δεν είναι δικό σας. Και αν δεν θέλετε, πάρετε από καλά και σας και δρόμο. Αυτό ακριβώς έγινε. Το μήνυμα ήταν συγκεκριμένο. Απλά για να μην αισθανθούν υποτιμημένοι οι της Barking Well, το γύρισαν ότι δεν προλάβαν κτλ. Μην είστε γελοί όμως. Το να κόψεις μία φέτα είναι θέμα 2 λεπτών. Και πόσο δε να βάλει Σταματόπουλο μέσα και εσύ. Μα ήταν ούτως ή άλλως αδύναμη στα θέματα. Φάνηκαν όταν ξεκρέμαστε. Δεν είχαν θέματα να παρουσιάσουν. Πέρα από αυτό το ότι δεν είχαν θέματα κτλ. Αυτό μου είναι αδιάφορο. Ας είχαν να τα βγάλουν πέρα. Το πρόβλημα είναι αλλού. Όταν κόβεις μια σκαλέτα δεν προλαβαίνεις. Το προλαβαίνεις ή παραπρολαβαίνεις. Πάρε τα θέματα ψυγείου και βγάλε τα. Καλά, ναι. Λοιπόν, άκουσε Ελένα, εάν εμείς στην εκπομπή μας ξαφνικά γίνει μια αλλαγή και πρέπει να αλλάξουμε. Ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι εμείς δεν χρειαζόμαστε παραπάνω από 10 λεπτά να κάνουμε μεγάλη αλλαγή. Mm-hmm. Γιατί πάντα στο μυαλό μου πίσω υπάρχει ότι αν συμβεί κάτι είναι ακόμα εναλλακτική. Πάντα. Αυτό συμβαίνει στις σοβαρές εκπομπές. Λοιπόν, αυτή επειδή δεν είναι, όχι σοβαρή, πισόβαρη είναι τελείως, πρέπει να σου πω λοιπόν ότι δεν δικαιολογείται αυτό το πράγμα που είπανε και ήταν μια βλακεία και μισή. Μπορεί ο πολλής κόσμος να μην γνωρίζει από τη δουλειά μας, αλλά όσοι γνωρίζουμε σκάσαμε στα γέλια. Ήταν κωμωδία αυτό. Αυτό όμως το κομμάτι είναι το ένα. Που αποδεικνύει ότι σε κάθε κανάλι που μπαίνεις μέσα, η Barking Well δεν είναι αφεντικό, είναι υπάλληλος. Θα υπακούσει τους νόμους και κανόνες του μαγαζιού. Αυτό είναι de facto. Δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Αλλά να φύγουμε τώρα όμως από αυτή τη διαδικασία και να πάμε λοιπόν και να δούμε τώρα ότι υπάρχει μια κόντρα, βουβή κόντρα, ανάμεσα στις δύο εκπομπές. Μία του Α και μία της Barking Well. Mm-hmm. Που είναι η Σταματήρα Τσιμτσιλή με την Κατερίνα Καινούριου. Η οποία Κατερίνα Καινούριου, όσο θέλει και να το παίζει top star του Α, είναι top star της Barking Well. Εντάξει. Που σήμερα είναι εκεί, αύριο μπορεί να είναι κάπου αλλού. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι, το σημαντικότερο από όλα, είναι πώς θα συναντηθούν αυτοί οι δύο άνθρωποι, ο Γκουντάρας μαζί με τον Παπανώτα, στους διαδρόμους, αφού είναι δίπλα-δίπλα. Τα γραφεία τους είναι δίπλα-δίπλα. Δηλαδή, μια χαρά θα... μου συναντήθηκαν και με τον Μικρούτσικο και είπαν και καλημέρα ένα στον άλλον. Δεν ξέρω. Εγώ λέω, ας πούμε, με αυτά που γίνονται και με τη. Με την βουβαμάρα του Γκουντάρα, δεν ξέρω τι θα γίνει πίσω στο παρασκήνιο. Μήπως εκεί χοντρίνει το παιχνίδι. Το οποίο παιχνίδι έχει χοντρίνει πάρα πολύ και να σας πω ότι υπάρχει προϊστορία, γιατί θυμόσαστε ότι στην τελευταία εκπομπή της προηγούμενης σεζόν καθυστέρησε 10 λεπτά να τελειώσει η Σταματήνα Τσιμτσιλή και η Βασίλισσα Οριόταν. Εγώ με η top star και θα μου πάρει χρόνο με αυτή κτλ. Και πήγαινε λέγοντας. Και κάτι άλλο. Τι. Το οποίο πρέπει να σχολιάσουμε. Έπαιξε το Happy Day θέμα της καινούργου και είχε θαμπό στην εικόνα από δεν το. Δεν είχε θαμπό στην εικόνα. Είχε τραβήξει κομμάτι της. Ναι, αυτό σου λέω. Άλλο ήτανε θαύμα και ρωτήκα. Okay. Ένα κομμάτι ήταν όμως από τη Σούπερ Καταρίνα που θα μπορούσε να αφήσει μέσα.
την εκπομπή. Έτσι, ναι, πήρε το κομμάτι. Είναι Ρασέλ, λες, το κομμάτι. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Πώς λέει, Ρασέλ. Ρασέλ λέγεται, ναι. Ρασέλ. Ναι. Λοιπόν, εκεί λοιπόν έδραμιξαν ένα κομμάτι, ας πούμε το παράθυρο πήρανε μόνο και το βάλανε. Εμείς βέβαια πάντα, να ξέρετε, πάντα έχουμε όλη την εικόνα, να πίσω μας παίζει τώρα όλη η εικόνα και γιατί. Παίζουμε την εικόνα του. Και επειδή μιλήσαμε για Τσιμτσιλή, μην ξεχνά και το αντίπαλο δέος, ας το πούμε, αντίπαλο της Κατενές Καινούριου, που σχολίασε την Κυριακή Γερμανού τα ψεύτικα προφίλ της Καινούριου και υπονόησε ότι δεν τα χρησιμοποιεί μόνο για να παρακολουθεί πρώην, αλλά και για άλλους σκοπούς. Δηλαδή, σαν να λέει ένα ψεύτικο προφίλ σε κάποια ψεύτικα προφίλ, μπορεί να κάνει οτιδήποτε. Μπορεί να στείλει μηνύματα, μπορεί να γράψει από κάτω, να κάνει ένα σχόλιο αφού είναι ψεύτικο προφίλ. Γι' αυτό μάλιστα τη Δευτέρα είχαμε και την Κατερίνα Καινούριου που κάνει το χτύπημα με τη Βανδύ κτλ. Δηλαδή υπάρχει αυτό που λες εσύ, μία βουβή κόντρα μεταξύ Τσιμτσιλή και Γερμανού στη μέση. Όχι, η Καινούριου. Μεταξύ Α εσωτερικών παραγωγών και εξωτερικών παραγωγών. Έτσι, ναι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Όμως εδώ, να πάμε λοιπόν τώρα στους ανθρώπους που είναι δίπλα από την Κατερίνα Καινούριου. Ο Γιάννης, όχι ο Γιάννης Πουλόπουλος. Για να πω ότι τραγουδιστής εγώ. Λοιπόν, ο Πουλόπουλος τέλος πάντων, Γιάννης λέγεται κι αυτός. Ναι, νομίζω Γιάννης λέγεται. Ναι, τον πέρασε ένα τραγουδιστή μου, έχω κολλήσει μυαλό. Λοιπόν, καμία σχέση ο ένας με τον άλλον. Να πούμε λοιπόν ότι ο Πουλόπουλος είναι ένα παιδί το οποίο πραγματικά δεν περίμενε να βγει αυτός να υποστηρίξει τον Κουντάρα. Ακούγοντάς τον να υποστηρίζει τον Κουντάρα με τον τρόπο που μιλάει κτλ., έσχασε στα γέλια. Και ο άλλος δίπλα έχει αποφασίσει να μείνει στο βουβό, Τσάρλι Τσάπλιν και δεν συμμαζεύεται. Οπότε λοιπόν. Γυρνάω και λέω, ρε παιδί μου, είναι δυνατόν να πήραν απόφαση να το στηρίξει, ας πούμε, ο Κουντάρας. Το Κουντάρα ο Πουλόπουλος. Και δεν μιλάει ο Στέφανος. Γιατί δεν μιλάει ο Ανδρέας, ας πούμε, από μέσα. Και για μένα πρέπει να μιλήσει ο Ανδρέας για να πει πράγματα τα οποία βέβαια θα χρειαστούν οι άλλοι κανένα δεκάλυτο. Νομίζω κάποιες φορές και ειδικά αυτές τις μέρες επιλέγει να είναι σιωπηλός. Δηλαδή, ξέρω, η σιωπή, όχι, πρόσεξε, η σιωπή του Ανδρέα πολλές φορές λέει πολλά. Εγώ ξέρω ένα πράγμα, ότι αν ο Ανδρέας αρχίσει και τα χώσει κάπου, αυτός που θα τα ακούει, εκείνη τη στιγμή θέλει 10 λεπτά και να κάνει αποκωδικοποίηση αυτά που ακούει. Τώρα τελευταία δεν μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Όχι, άλλο σου λέω. Mm. Άλλο μου λες, άλλο σου λέω. Ναι. Δεν είναι αγγίζω το αυτό, κατάλαβα, το ναι, είπες, ναι, τελείωσε, ναι, ναι, φύγαμε. Ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω τι γίνεται μέσα, να σου δώσω μια απάντηση. Δηλαδή, τώρα δεν μπορώ να σα απαντήσω σε αυτό το πράγμα. Έτσι, το είπες αυτό, τελείωσε, έφυγε. Ας παρατηρήσει ο κόσμος τι ακριβώς γίνεται. Για εμένα σιγοβράζει η κατάσταση. Και προσέξτε, κυρίες και κύριοι, βγήκε λοιπόν σήμερα να κάνει αυτό ακριβώς που είπαμε εμείς εχθές. Δηλαδή ότι το 12χρονο που πάνε στη γειτονιά από το ένα από το άλλο, παρένθεση, η ΕΣΥΑ έβγαλε, έστειλε προς τα κανάλια ότι να μην ξαναπάνε κάμερες στο σπίτι του παιδιού. Η ΕΣΥΑ ξύπνησε, η ΕΣΥΑ. Να δω τι θα κάνουν βέβαια οι άλλοι. Μπορεί να στείλει μια κρυφή. Δεν ξέρω τι γίνεται. Λοιπόν, το θέμα είναι λοιπόν ότι ξύπνησε λοιπόν και αυτή και άρχισε να λέει, ας πούμε, το παιδί και δεν μπορώ και γιουστό και ρο και ου και ο. Αυτά τα. Η θεατρινή είναι καινούργια. Εκεί σκορδά το έκανε. Άκουσε. Αυτοί οι θεατρινισμοί, το ο, ου, ο, δεν μπορώ, ο, το παιδί κτλ. Αυτοί οι θεατρινισμοί δεν μου αρέσουν καθόλου. Αυτό εδώ, το να νομίζουν ότι ο κόσμος είναι κόπανος και δεν καταλαβαίνει τι ακριβώς συμβαίνει, είναι γελασμένοι. Λοιπόν, όλα για τα νούμερα. Και πρέπει να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι σήμερα ήταν η πρώτη μέρα που. Ψιλο, τα έκανε πάνω της η Κατερίνα Καινούριου, ξέροντας ότι πλέον το θέμα που έρχεται στην επικαιρότητα είναι βούτυρο στο ψωμί του Γιώργου Λιάκα. Εδώ να πούμε ότι πρόσεξα ότι οι μοναδικοί που πέρασαν το θέμα στα γρήγορα και φύγανε ήταν όπως πάντα η Φέη Σκορδά και η Δανάη Μπάρκα. Ναι. Εντάξει, πλέον. Τώρα βέβαια είναι σχετικά για τις επόμενες μέρες θα δούμε κι άλλα. Σου λέω, εγώ με τα γεγονότα μιλάμε. Ναι. Τώρα τι θα γίνει αύριο δεν ξέρω. Μόλις δουν και κάνει νούμερα ο Λιάκας, θα πέσουν όλοι πάνω στο θέμα εκεί για να πάρουν νούμερα να μειώσουν το Λιάκα. Πάντως, επειδή μίλησες για το συγκεκριμένο θέμα, εκεί που πιάνουμε το κεφάλι μας για το καημένο το κοριτσάκι το 12χρονο, βγάζουμε και ο Μπαλάσκας, νομίζω, που είναι υπέρ. Τέλος πάντων, δηλαδή βγάζουμε και το αντίπαλο δέος. Έτσι κάνουν. Ναι. Έτσι κάνουν πάντα. Δεν είναι. Εμείς φωνάζουμε και ουλιάζουμε και βγάζουμε το θέμα και το συνεχίζουμε. Θέλω να τονίσω και κάτι άλλο. Επειδή είπες τι υποστηρικτικός είναι ο Πουλόπουλος στο συνάδελφό του, δίπλα του που κάθεται, στο Γκουντάρα. Ναι. Εκεί είναι υποστηρικτικός. Τον Αλεξάνδρο μου στον κάρφωσε στην πλάτη. Ναι, ο άνθρωπος ο οποίος ήταν μαζί δηλαδή, του. Δηλαδή, παρουσιάσαν το δαχτυλίδι της Τούνη. Λέω: ωραία, ρε παιδί μου, είπαμε ότι επειδή ουσιαστικά αυτά τα παιδιά δεν παίξανε
το Just. Ναι, λέμε ναι. ότι θα υπάρχει κόντρα, δεν θα τα πηγαίνουν καλά και βλέπω το δαχτυλίδι των Αραβών. Λέω εντάξει, λέω το παίξανε. Που σημαίνει ναι, ότι ναι, ναι. είναι καλά τα πράγματα. Έλα όμως που παίζουν το δαχτυλίδι. Βγαίνει ο Πουλόπουλος και λέει ναι, αλλά το ρολογάκι του Αλεξάνδρου έγραφε 23 του μηνός. Και το παρουσιάσανε ότι ουσιαστικά το δαχτυλίδι δόθηκε τώρα στην Ιταλία που είναι σαν πρόταση γάμου. Που σημαίνει ότι ήταν στημένο, σου λέει. Οπότε δεν σεβάστηκε καν ένα παιδί που ήταν δίπλα του όλη την προηγούμενη σεζόν, ήταν συνάδελφοι, υποτίθεται ότι είχαν πολύ καλές σχέσεις και αυτός υπερασπίζεται τα δικά του πρόσωπα. Άκουσε, Ελένα, για να δεις πόσο κλαψιάρης είναι. Πήγα πόσο... να το πεις. Πήγα να δω πόσο βλάκας είναι. Ναι, εντάξει, το λέω. Πήγες, γιατί είναι βλάκας. Αυτό, ας πούμε, να μην σέβεσαι τον άνθρωπο που καθόταν δίπλα σου, τόσο ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, να μην τον σέβεσαι. Και σύντομα πρέπει να, είχαν... ναι, πρέπει να αισθάνεσαι ότι είσαι ένας... άνθρωπος ο οποίος. Εντάξει, εμείς μπορούμε να το βγάλουμε, έτσι. Εμείς μπορούμε, γιατί. Να σου πω... να σου πω κάτι. Εγώ δεν έκανα ούτε παρέα μαζί του, ούτε καθόλου να τη σελειώνω μου καρέκλα. Ναι, 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 ναι. Όταν βγαίνεις λοιπόν και τους δίνεις, ενώ πριν τους γλύφατε και σκύβατε στους influencer, στην υπηρέτρια των influencer που τη βγάλατε πρόσφατα, στην Τούνη κτλ. Και τώρα ξαφνικά που υπάρχει μια απόσταση για χύψη ωμέγα λόγους, βγαίνει να τον δώσεις. Να του πω λοιπόν το εξής. Και τι έγινε αν έγινε 23 του μήνα και επέλεξαν να τον παρουσιάσουν εχθές, ε? Και τι έγινε δηλαδή, ποια είναι η διαφορά, τώρα το αποκάλυψαν, τώρα είπανε στη Βενετία να το πούνε. Και τι έγινε, είπε στη μεγάλη είδηση, για να δείτε πόσο φλακέντι είναι, υποτιμούν ανθρώπους που καθόντουσαν δίπλα τους και δεν έχουν ιερό και ιερός και δεν έχουν μπέσα, κυρίες και κύριοι, μπέσα. Εγώ έχει τύχει να κάτσω σε τραπέζι με άνθρωπο και επειδή δεν κάτσω σε τραπέζι του, είχα ένα θέμα να πούμε το οποίο είχα βγάλει νωρίτερα, το οποίο... το πέταξα, δεν το έπαιξα, διότι έκατσε στο ίδιο τραπέζι και είναι άγραφος νόμος. Εάν κάτσε στο ίδιο τραπέζι με έναν άνθρωπο, δεν τον πουλάς ποτέ. Δεν τον πουλάς ποτέ. Και ήταν η επιτυχία άρα, η μεγάλη, άμα το έβγαζε το θέμα. Και δεν το έβγαλε, το έβγαλε άλλος. Εγώ δεν το έβγαλα όμως. Γιατί κοιτάξτε να σας πω, ωραία τα νούμεράκια, ωραία όλη η κατάσταση, ωραία να ξεγυμνωνόμαστε να πούμε και να κάνουμε νούμερα, αλλά όχι όμως. Με χτυπήματα κάτω από τη μέση και όχι να αποτιμάμε φιλίες, να αποτιμάμε τιμή, να αποτιμάμε αξιοπρέπεια, να τα αποτιμάμε όλα. Αυτοί οι άνθρωποι μέσα εκεί, η Κατερίνα Καινούργη, εκτός του Ανδρέα Μικρούτσικου, μπορώ να πω και του Κωνσταντινίδη, αν και ο Κωνσταντινίδη τα χάλασε με το κλάμα, τον Κουντάρα μπορώ να βάλω, που ξέρετε πολύ καλά ότι δεν έχω καμία σχέση. Δεν κατεβάζουν σόβρακα για τα νούμερα. Θα μπορούσε ο Κουντάρα σήμερα, παράδειγμα, να κάνει τη μεγάλη κίνηση και να αρχίσει να τα χώνει στο τζαλίκι και να γίνει τον αναδείξη και να κάνουν νούμερα τρελά και να αρχίσει το επεισόδιο το μεγάλο να πούμε και να κρατήσει οι 35 επεισόδια και να γίνει Ben Hur. Αλλά όμως δεν το έκανε, που αυτό σημαίνει ότι για τα νούμερα δεν θα ξεπλακωθεί. Αυτό όμως που μου δείχνει ο Πουλόπουλος από δίπλα και με αυτή τη συμπεριφορά απέναντι σε έναν πρώην συνάδελφό του, ο οποίος παραμένει στη Buckingwell μέσα, ο οποίος παραμένει στην ομάδα μέσα του Κοκλώνη, τον ξεπούλησε, δηλαδή γιατί στα ίδια γραφεία λειτουργούν, παντού ίδια είναι, τον ξεπούλησε με μια αεροβλακία. 23 του μήνα λέει το ρολόι. Και τι έγινε, ρε. Και τι έγινε. Ηρωνεύτηκε ότι ήταν χαλασμένο το ρολόι. Και τι έγινε. Mm. Και τι έγινε. Βέβαια, κοίτα, να λέμε και τις αλήθειες. Ότι αυτή η σαν είδηση δεν στέκει, θα σου πω κάτι. Ότι όταν μια γυναίκα είναι έγκυος εκ των πραγμάτων και είναι ένα ζευγάρι που είναι χρόνια μαζί, 2-3 τουλάχιστον, δεν είναι τώρα, 2 χρόνια. Εκ των πραγμάτων θα γίνει και γάμος. Και άρα αγώνας τώρα, εντάξει, φλακίες. Ο γάμος θα γίνει σίγουρα. Δηλαδή δεν λέει και κάτι αυτό. Θα λέμε και τις αλήθειες, έτσι. Δηλαδή, εντάξει, παίζουμε ειδήσεις, αλλά εντάξει, κάποιες ειδήσεις τώρα είναι. Βγαίνει αυτή η κοπέλα. Δηλαδή, εσύ, ας πούμε, είμαστε 10 χρόνια μαζί. Ναι. Δεν μου έχεις πάρει δαχτυλίδι. Όχι, τι είναι παράπονο αυτό. Όχι, παιδί μου. Σημαίνει κάτι αυτό. Όχι, βέβαια. Σημαίνει ότι δεν, δεν όχι, είμαστε βέβαια. Σαν παντρεμένοι, που λέει ο λόγος. Παντρεμένοι είμαστε. Τώρα είναι σαν να σαρκάζω, όπως το λες. Αλλά θέλω να σου πω, είναι πολύ τυπικό αυτό. Είναι έγκυος, η άλλη με την κοιλιά εκεί. Τι θα κάνει, θα την παρατήσει και θα φύγει. Δηλαδή τώρα προς Θεούρε, παιδιά. Μην το πας το θέμα εκεί. Το θέμα είναι απλό, ότι η Τούνη και η κάθε Τούνη που είναι influencer πουλάνε κάποιες στιγμές από την προσωπική του ζωή. Τι βγάζουν. Το θέμα είναι, εσύ γιατί το έπαιξες, αφού βλέπεις ότι ήταν και μπρος πίσω, δεξιά, αριστερά. Αλλά και να σου πω κάτι, επαναλαμβάνω για μια φορά ακόμα, και τι σημασία έχει η ημερομηνία. Τι σημασία έχει η ημερομηνία. Τι πάει να πει αυτό δηλαδή.
αν μου έκανε πρόταση γάμου πριν από 10 μέρες και βγήκε τώρα να πούμε το θέμα αυτό, γιατί θέλανε να είναι πιο ρομαντικό. Τώρα μου θυμίζει την πρόταση γάμου με τον Κοψιάλη, με την κοιλά τούρλα, θα πει όχι, ας πούμε. Συγγνώμη κιόλα, ναι, δηλαδή, καλά, εντάξει, τώρα είναι άστο. Εντάξει, να ο Κοψιάλης έχει και παιδί. Να πηγαίνει σε μια εκδήλωση η οποία ήταν βαρβάτη και να ρωτάει αν θα παντρευτεί. Και να ρωτάει αν θα παντρευτεί, ας πούμε, αυτό, και πρέπει να υποστεί ο κόσμος αυτή την ιστορία του Κοψιάλη. Γι' αυτό εξαφανίστηκε ο Κοψιάλης. Καλά, κάτι αντίστοιχο είναι για τον Αλεξάνδρου. Δεν υπάρχει περίπτωση να μπει το κορίτσι. Ναι, σε παιδί, θέλω. Να σου πω κάτι. Εντάξει, μην τα πουλάμε όλα. Άκουσε, το δαχτυλίδι έδειξε. Δεν έδειξε την πρόταση γάμου. Καλά, όχι, είναι μαζί ήταν. Βρε, πρόταση. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ναι. Λέω στη φωτογραφία όμως ήταν το δαχτυλίδι. Δεν έδειξε το story πώς έδωσε το δαχτυλίδι. Είπε όμως ότι ήταν πρόταση, ότι είναι πλέον δεσμευμένη, ναι. Και μάλιστα είπε ότι δεν είμαι πια ελεύθερη. Ρε εσύ, Έλενα, ναι. Ναι. Ο άλλος πήγε ενώπιον του κόσμου, σταματάει την εκδήλωση, γονατίζει μπροστά και κάνει. Εντάξει, ναι, αυτό το εξηγώ. Αυτό ήταν, ναι, ναι. Λοιπόν, απλά πράγματα είναι. Λοιπόν, η κοπέλα έβγαλε μια ευχάριστη στιγμή της. Επέλεξε να την βγάλει από τη Βενετία. Τώρα, αν έγινε αυτό 10 μέρες πριν, δεν μας πέφτει λόγος. Αυτό σου εξηγώ. Και αυτό ο Κοπανίδης εκεί κάθεται να πούμε και σχολιάζει έναν άνθρωπο τον οποίο είναι στα ίδια γραφεία μέσα. Και στην προηγούμενη τηλεοπτική συζήτηση στην πλανή του Καρέκλα. Δηλαδή, έλεος. Όλα και τα νούμερα. Και γυρνάω πάλι πίσω στο θέμα του Γκουντάρα κτλ. Το οποίο το θεωρώ πάρα πολύ σοβαρό αυτό το θέμα. Και έπρεπε να μην τι άλλο να βγει ως δικηγόρος του, να βγει ο Ανδρέας ή ο Στέφανος Κωνσταντινίδης. Τον Πουλόπουλο βλέποντάς τον, έχω ξέρει στα γέλια. Δηλαδή, πραγματικά σου μιλάω, κωμωδία το βλέπα. Ειδικά όταν τζαντίζεται είναι. Ναι, ήταν κωμωδία, κωμωδία. Άσε που θυμάμαι και το κλάμα, ας πούμε, και συνέχεια γελάω. Οπότε βλέπω και τσαντισμένο, και τώρα θα κλάψει, τώρα θα κλάψει. Εγώ θυμάμαι κάτι άλλο, μπορώ να το πω. Όχι, μην το πει, δεν κάνει. Λοιπόν, ούτε σε άλλες οι πληροφορίες που έρχονται για όλα τα πρόσωπα της τηλεόρασης είναι πάρα πολλές και σημαντικές. Κάποια λέγονται, κάποια δεν λέγονται. Εμείς έχουμε όχι, τη... δεν ήταν, δεν είναι κακό. Όχι. Άλλο λέω. Άστο κακό και το καλό. Τώρα ξέρω και εγώ τι σου ήρθε στο μυαλό. Λοιπόν, έλα τώρα. Άστο. Αλλά το θέμα είναι αλλού. Εμείς έχουμε τιμή. Δεν τα βγάζουμε όλα στον αέρα. Μην νομίζω ότι αυτά που σας λέμε είναι όλα. Υπάρχουν και άλλα που μένουν πίσω. Όταν κάτι μπορεί να υποτιμήσει έναν άνθρωπο, όταν κάτι μπορεί να του καταστρέψει κομμάτια από τη ζωή του, δεν το κάνουμε. Α, όλα και όλα, εδώ τέτοια πράγματα δεν γίνονται. Εμείς σχολιάζουμε αυτά που βλέπουμε. Και τώρα στην προηγουμένη περίοδο σχολιάζω τη γελία υποστήριξη του Πουλιόπουλου στον Κουντιάρα. Αυτό ήταν. Αυτό και αυτό που μου έμεινε εμένα από την είδηση που μάθαμε με την καινούργια και τις συνεντεύξεις από τους ηθοποιούς, το να λες ότι κάποιος ηθοποιός που είναι σοβαρός, έτσι, η συγκεκριμένη κοπέλα είναι πολύ σοβαρή. Σου βγάζει μιζέρια, γιατί είναι σοβαρή, δεν μπορεί να πάει ένα ηθοποιός να είναι καχαγούχα. Τι πιο τα λες, δεν καμαρινιά. Ναι, ναι, και μάλιστα ήταν μια κοπέλα η οποία είναι αξιοπρεπέστα, πολύ όμορφη κοπέλα. Πραγματικά όμορφη, όχι όμως να λέμε όλες ότι είναι ωραίες. Ήταν αξιοπρεπέστατη και μου άρεσε που τη έκανε και μια εκδήλωση θαυμασμού. Ναι, προφανώς λέει, αφού με τίμησες, σε τιμώ και εγώ, τι σε θαυμάζω. Και να σου λέει ο άλλος ότι σε θαυμάζει. Και να πηγαίνει και να λέει: Παπαπαπα, μου βγάλε μιζέρια. Εγώ θέλω πιο χαρούμενα πράγματα. Θέλω την Άντζελα Δημητρίου, θέλω την Άντζελα. Δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Η Άντζελα, τι θα τη πει άμα κάνει συνέντευξη. Θα πήγε, θα δώσει είδηση, βρε. Η κοπέλα τι είδηση να δώσει. Άκουσε και εσύ, Έλενα, και εσείς, κυρίες και κύριοι, να ξέρετε. Τιμή μας σε κάθε εκπομπή που μπορούμε, όσοι μπορούν, γιατί εμείς δεν το κάνουμε αυτό, να φιλοξενούν ηθοποιούς. Θεωρώ ότι η απόλυτη κυρίαρχη της ελληνικής showbiz είναι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι είναι οι πιο διαβασμένοι από όλους, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι πρέπει να ταυτιστούν με ένα ρόλο και δουλεύουν ατέλειωτες ώρες για να μπορούν να τα βγάλουν πέρα και πρέπει να τους σεβόμαστε. Δεν είναι σαν και εμάς που καθόμαστε, βλέπουμε μία εικόνα, αρχίζουμε, ψαχνόμαστε δεξιά-αριστερά, παίρνουμε 5 τηλέφωνα και βγήκαμε και καθαρίσαμε. Και στα τηλέφωνα που παίρνουμε, αρχίζει πλάκα. Έλα, ρε, εσύ, τάδε, τι έγινε, πώς είσαι, ρε, είσαι καλά, τι έγινε, σκουντούλησε χθες, όχι. Να σου πω, για πες μου, τάδε, τι έγινε εκεί πέρα, πώς έγινε, άσε να σου πω, και σκάμε και στα γέλια. Έχει πόνο, έχει δουλειά. Ναι. Ο ηθοποιός έχει δουλειά. Ο τραγουδιστής έχει δουλειά. Δουλειά, πολλή δουλειά. Ατέλειωτες ώρες δουλειάς. Είδατε τη Φουρέιρα, βάλτε ένα βίντεο προ δεκαετία και δείτε ένα βίντεο τώρα σήμερα. Όχι τώρα που είναι κοπελάγιος, να πάμε αρχές καλοκαιριού. Δείτε τη λοιπόν την κοπέλα, την εξέλιξη που έχει. Αυτή η εξέλιξη τι νομίζετε, ήρθε τυχαία. Αν το σώμα της ξαφνικά άρχισε να γίνεται πιο ευλίγιστο, πιο δυνατό κτλ. Όχι. Δούλεψε όλες ατελείωτες. Γυμναστήρια, χορό, σχέδια. Όλα αυτά λοιπόν αξίζουν ένα σεβασμό. Εμείς οι υπόλοιποι είμαστε μεταφορείς των ειδήσεων που βγάζουν αυτοί οι άνθρωποι. Και ξαφνικά έχετε κάθε καινούριο και το παίζει η απόλυτη στάρ και θα μου πει, ας πούμε, αυτή μου βγάζει μιζέρια. Τι λες, βέβαια, αρχή μίζερη.
που όταν έβγαζε να μπει στον αέρα τα θέματα αυτά με την Μπιρμπίλο, την Άλυνα, εκεί πέρα κλαίγανε να πούμε και γελάγανε. Οι μισοί κλαίγανε και οι μισοί γελάγανε. Με την Πεθερά που ήθελε τον Γαμπρό, με τον Γαμπρό που ήθελε την Κουνιάδα και τον έτσι που έγινε την Γιουβέτσι. Αυτό είναι μιζέρια. Αυτό σημαίνει μιζέρια. Αυτό νομίζω το σταματήσανε. Ναι, το σταματήσανε. Σιγά πέρα δεν σταματάγανε. Λοιπόν, αυτά τα μίζερα πράγματα. Αφού αυτό το πήρε το σύστημα, δεν σου είπα θέματα ποιότητα. Λοιπόν, δεν μπορείτε λοιπόν εσύ να βγαίνετε με αυτόν τον τρόπο και να μα το παίζετε πρώτη μούρη στο καβούρι. Και να μάλιστα να με το παίζει θεά. Δεν είσαι θεά, κορίτσι μου. Είσαι οδηγός σε ένα πολύ καλό, όμορφο φορτηγό. Το οποίο κουβαλάει ειδήσεις. Τα οποία έχουν στραμμένα τα φώτα επάνω τους, στην καρότσα. Και σαν οδηγός που είσαι και εσύ, έχετε και εσένα μπροστά σου έτσι, λίγο φως, ας πούμε, για να πάρεις και σε μια λάμψη. Αλλά οδήγα τώρα και μην μιλάς πολύ. Θα σε πάω σε άλλο θέμα. Ο Παπανώτας, καλέ, θαυμάζει, λέει την Ηλιάνα. Τι έπαθε. Υπέροχο, λέει. Άκουσε, υπέροχο κορίτσι. Ξέρω ότι ο Παπανώτας έχει πρόβλημα με τα μάτια του. Γιατί, παιδί. Ναι, έχει υπερμετροπία. Ναι. Τα βλέπει όλα πιο μεγάλα. Δεν ξέρω τι είναι. Η υπερμετροπία είναι όχι εδώ, μα πήγε το. Τι είναι Μεσαροπούλου είναι αυτή. Είναι θολώνει μπροστά. Με την μπούκλα και το μαλλί, Μεσαροπούλου είναι εδώ. Τι μαλλί εμφανίστηκε. Η Αφροδίτη Γραμμέλη και η Τίνα Μεσαροπούλου είναι ο κρυφός καημός. Να γίνουν παρουσιάστριες. Όχι παρουσιάστριες. Τι. Κορομπιλά. Τι Μενεγάκι. Τι. Πες το. Δεν μπορώ να το πω τώρα. Πες το, παιδάκι μου, τι θέλω να γίνει. Έχουν αυτό το. Νομίζω ότι όταν βάζει υπερβολικό μαλλί και υπερβολική μπουκλα, είναι λίγο κουκλίστικο όλο το. Κορίτσι μου, γλυκό. Όλο το. Άλλο το ένα, ναι. Άλλο το άλλο. Θέλω να το παίξουν μπεμπέκες. Αυτό, νομίζω ότι. Ναι. Ξέρεις τι γίνεται. Γίνονται μπεμπέκες και θέλουν να γίνουν και παρουσιάσεις. Εάν στη διάρκεια τη καριέρα σου έχει ένα συγκεκριμένο μαλλί και ένα συγκεκριμένο look και ξαφνικά βλέπω εκεί πέρα μαλλί μέχρι τη μέση ξαφνικά με μπουκλίτσα. Έτσι περίεργη, μου κάνει ότι με μπεκίζεις. Ως γυναίκα. Αυτό. Τώρα θα μου πεις κάνω bullying. Okay. Εντάξει, απλά. Όχι, δεν είναι bullying. Επειδή είναι, όχι. Επειδή είναι τηλεόραση λεπτό, και συνηθίζουμε τα πρόσωπα. Είπες κάτι. Ναι. Είπες bullying. Ναι. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, η κριτική που κάνουμε στην εμφάνιση είναι αυτό που μας παρουσιάζει ο κάθε ένας που βγαίνει στην τηλεόραση. Ναι. Και εμένα μπορεί να με σχολιάσει και να μου πούνε. Όχι. Το μπλουζάκι σου δεν το γουστάρω και εκείνο και σε κάνει να πούμε. Επειδή έχει ένα πολύ σοβαρό προφίλ. Να με πει και γίνεται το μπεμπέκο. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει το σοβαρό προφίλ που λες. Εγώ αυτό που ξέρω είναι και αυτό που βλέπω, που καταλαβαίνω. Mm. Οι δύο κυρίες αυτές θέλουν να κάνουν καριέρα σε 40 φεύγα, κοντά 50, να μου γίνουν παρουσιάστριες. Δεν το κάνατε ρεκόρτσες σαν 35, 30 φεύγα, το κάνετε τώρα. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, είναι δίπλα σε παρουσιάστριες πολύ λαμπερές. Και η Τσιμτσιλή αρέσει δεν αρέσει. Και η Φέρι Σκορδά αρέσει δεν αρέσει, είναι πολύ πιο λαμπερές. Ναι, άλλο ήθελα να πω όμως εγώ. Από προσωπική άποψη, ότι επειδή είναι πολύ σοβαρές, είναι κυρίες, βέβαια, παιδί μου, πώς είναι η Χριστοπούλου, είναι κυρίες. Έχουν ένα κυριλέ στυλ, έχουν σχολιάσει και αν έχουν σχολιάσει. Περίμενε. Παιδί μου, αυτό που βγάζουν δεν έχει σημασία. Λοιπόν, επειδή έχουν αυτό το κυριλέ το προφίλ, έχουν σχολιάσει κατά καιρούς και έχουν ισοπεδώσει πρόσωπα και είναι η δουλειά τους, okay, και εμείς έχουμε κάνει κάποιες υποδοτικές κριτικές. Αλλά όταν έχει ένα σοβαρό προφίλ, έτσι με το μαλάκι του στο καρέ, το έτσι, αυτό και ξαφνικά βλέπεις. Αυτή την εικόνα με την μπούκλα και τα πολλά εξτέ, μου κάνει λίγο, μου χτυπάει στο μάτι, καταλαβες. Αυτό δηλαδή μου κάνει λίγο ξαφνικά από 50-20, αυτό μόνο. Δηλαδή εγώ άμα εμφανιστώ ξαφνικά μέχρι τη μέση με μπούκλα θα με κοροϊδεύεις. Θα σε πω και τον Μπεμπέκα. Άστα μου πεις, λέω... αμά Παναγιά μου πάλι εξτέ έβαλε αυτή και... Γέροντε Μπεμπέκα θα σε πω πως λέω αυτές. Ναι, λοιπόν, σωστά. Και το γέροντε Μπεμπέκα δεν είναι bullying, ναι. Είναι μια αλήθεια. Που βλέπω μπροστά μου. Ξέρεις πόσοι μου έχουν πει γέροντε Μπεμπέκα, αυτή γέροντε Μπεμπέκα λέει που είναι λέει στο τάδε και στην τάδε εκπομπή. Τι τάδε, στη Φέη Σκορδά και στην. Εντάξει, πλέον οι 40, 50 μπορεί να τις πεις γέροντε Μπεμπέκα, αλλά ανάλογα με την εμφάνιση. Τέλος πάντων, ναι. τέλος πάντων, αγαπητοί μου. Και πάμε τώρα σε μια φωτογραφία όπου στο Instagram. Γενικά στα social έφερε μια αναταραχή και μου στείλατε κι εσείς μηνύματα. Μου είπατε καλά τι γίνεται, δεν ντρέπεται, ο άλλος είναι εργαζόμενος και σκύβει εκεί πέρα και δένει τα παπούτσια. Και υποτίθεται ότι θα έπρεπε γενικά όσον αφορά τους εργαζόμενους να υπάρχει άλλη στάση και να μην υπάρχουν αυτές οι εικόνες. Κοίταξε, σε πρώτη ματιά, όπως το βλέπεις, είναι εντάξει, η γυναίκα είναι ψωνάρα και κάθεται άνετα και ο άλλος από κάτω χτυπιέται για να της δέσει τα παπούτσια. Ναι. Στην πρώτη ματιά. Στη δεύτερη ματιά λες γιατί γίνεται αυτό. Στους γνώστες όμως, που ξέρουν πάρα πολύ καλά, ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι ο πιο κολλητός της
Είναι μάλιστα... ο Αποστόλης, ναι. ο οποίος από ό,τι μας είπαν, επειδή προσπαθήσαμε να πάρουμε κάποιες πληροφορίες για το συγκεκριμένο συμβάν, γιατί λέμε, εντάξει, τόσο πολύ ρε παιδί μου, τόσο καβαλημένοι είναι. Παιδιά, είναι, πώς λέμε, το δεξί της χέρι και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αυτό το συγκεκριμένο που κάνει το κάνει με χαρά, γιατί είναι ένας δικός της άνθρωπος. Συγγνώμη να πω κάτι που είναι ναι. πολύ σοβαρό. Ναι. Είναι ένα κλικ, ένα frame δηλαδή. Της δένει το παπούτσι, ναι. Που της δένει το παπούτσι. Δεν ξέρουμε ακριβώς πώς έφτασε εκεί και τι έγινε. Δηλαδή πριν μπορεί να είχε γυρίσει και ξαφνικά να είναι κάτι έφυγε και έπεσε από κάτω. Δηλαδή δεν ξέρουμε συνολικά την εικόνα. Καλά βρε Θοδωρή, εντάξει, έχει σκύψει και της δένει τα παπούτσια. Έλενα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ναι. Με ένα frame δεν κάνει δουλειά. Δεν ξέρουμε πώς ξεκίνησε το δέσμα παπουτσιού, πώς τελείωσε και τι ακριβώς έγινε. Mm-hmm. Και ποια είναι η συμπεριφορά της. Εδώ που τη βλέπουμε είναι αδιάφορη και δεν την ενδιαφέρει τι γίνεται από κάτω. Ναι. Επειδή λοιπόν η πρώτη ματιά στην εικόνα είναι πάρα πολύ αισχρή, ο δούλος από κάτω και αυτή πέρα βρέχει, γι' αυτό λοιπόν εξηγώ ότι μπορεί αυτή η εικόνα να είναι εντελώς λανθασμένη. Εντελώς λανθασμένη. Το τονίζω αυτό. Μπορεί όμως να είναι και χειρότερα από ό,τι φαίνεται. Απλά έχω υποχρέωση να το πω. Ναι, όταν όμως είναι ένα πρόσωπο το οποίο είναι πολύ κοντινό της, δηλαδή δεν είναι ο υπάλληλός της, είναι ένα δικό της πρόσωπο, δηλαδή σαν να σκύψω εγώ τώρα να σου δώσω τα κορδόνια. Ναι. Θα πει κανένας ότι είμαι δούλα σου και σου δένω τα κορδόνια. Εντάξει, έκανα ένα έτσι ρε παιδί μου, θέλει και το έκανα. Κάποιοι θα πούνε δούλα και κυρά, δεν υπάρχει περίπτωση, δεν θα το πούνε. Εντάξει, άμα είναι πατήσει το κορδόνι να σκοτωθεί, θα σκύψω να στο μαζέψω. Πώς να σου πω. Και θα σου πει τι μούλο είναι ο άλλο, γιατί μπορεί να κάνει να σκύψει να το φτιάξει μόνο του. Τώρα με το σκύψει μάσα. Ναι. Το που λέμε σκύψε ευλογημένη. να πούμε πάντως εδώ ότι είναι δικό της πρόσωπο. Δηλαδή πολύ δικό της άνθρωπος. Δεν νομίζω ούτε καν, δηλαδή με ευχαρίστηση το έκανε. Μην λένε ότι καλύπτουμε τώρα την καγιά, δεν έχουμε κανένα θέμα και δεν μας νοιάζει κιόλας. Και... δεν ξέρω και προσωπικά την κοπέλα. Δεν σου λέω και το. Προσέξτε, το μοναδικό πρόσωπο στην ελληνική τηλεόραση, ίσως από τα λίγα πρόσωπα, γιατί υπάρχουν κι άλλα. Από τα λίγα πρόσωπα που δεν έχω συναντήσει ποτέ μου. Ποτέ μου όμως. Ναι. Οπότε λοιπόν δεν υπάρχει λόγος να την υποστηρίξω. Όμως, μένοντας αυτή την εικόνα, μένοντας δηλαδή στη Βίκυ Καλιά και όχι στο παιδί που κάτω έχει κουραστεί να της φτιάξει τα κορδόνια, να πούμε δεν λοιπόν... Δεν έχει κορδόνι παιδί μου, να το πούμε, κούμπο λοιπόν, ναι, αυτό το κούμπο μας, πλάκα κάνω. Λοιπόν, να πούμε κυρίες και κύριοι ότι εμείς το καλοκαίρι που μας πέρασε, σας λέγαμε στην εκπομπή μας στο GR Express, για αυτά, για τις μεγάλες αλλαγές που έρχονται στη Vogue και αυτό που έγινε ένας εμφύλιος πόλεμος στη μόδα, με άτομα τα οποία έχουν μια πολυετή πορεία μέσα στο χώρο, να μπαίνουν και να διεκδικούν τη Vogue με πολλούς τρόπους σε διάφορα κομμάτια της. Εδώ λοιπόν αυτή τη στιγμή έχουμε και τη Vogue να αλλάζει. Βγήκε τρέιλερ που λέει αλλαγές έρχονται το Δεκέμβρη, ανανέωση, κάτι καινούριο έρχεται, που μάλλον φαίνεται, όπως είχαμε πει αυτό που πες, ότι αλλάζει χέρια. Τέλος του χρόνου τελειώνει το συμβόλαιο με τη συγκεκριμένη εταιρεία που το έχει. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι, κυρίες και κύριοι, είναι το Madame Figaro. Όπου εδώ... Πριν φύγουμε από τη Vogue, ναι. να πούμε ότι από το GR Express είχαμε πει ότι θέλει να βάλει δάχτυλο στο μέλι ο Κοκλώνης ναι. στη Vogue. Έτσι. Βέβαια. Να μου πεις επιχειρηματίας είναι, διαφημιστικά υπάρχουν μεγάλα πακέτα το εξωτερικό που έρχονται, γιατί όχι. Θα δούμε εάν θα το καταφέρει. Έτσι. Σωστά. Mm. Εδώ λοιπόν να πούμε ότι στο Madame Figaro έγινε ένα ξεσκαρτάρισμα και έγινε μια έγινε ένα μεγάλο συνέδριο. Ναι, ένα μεγάλο συνέδριο έγινε, όπου δεν προσκλήθηκαν άτομα τα οποία είχαν πολυετή συνεργασία μαζί τους. Στη μόδα και μάλιστα άτομα που ασχολούνται με τη μόδα, δηλαδή ο Σκουλός, ο Χριστοπούλου. Όχι, για να μην λέμε ονόματα. Ναι. Η πλευρά της Χριστοπούλου έμεινε στην απέξω. Που σημαίνει ότι στον εμφύλιο πόλεμο η πρώτη ήττα στον πόλεμο αυτό ήρθε και την κυρία Χριστοπούλου. Και την ομάδα της. Ναι. Μείναν στην απέξω. Ναι, γιατί αυτά είναι μεγάλα συνέδρια και υποθέτουμε ότι τα πρόσωπα που είναι top αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα θα έπρεπε όλα να παρευρίσκονται, που έχουν σχέση με τη μόδα. Το Madame Figaro στην Κύπρο κάνει τα βραβεία για τις γυναίκες που βραβεύει. Και να πούμε ότι αυτό έγινε με τη Μαρία Μπεκατόρου παρουσιάστρια και ήταν μια πολύ πολύ πετυχημένη βραδιά. Πάρα πολύ καλή. Όλοι, πάρα πολύ. Ναι, πολύ ικανοποιημένη μαζί της με τη Μαρία Μπεκατόρου. Ήταν, μου φαίνεται, η δεύτερη χρονιά που το κάνει αυτό, δεν είναι η πρώτη. Mm-hmm. Και μπράβο στη Μαρία που για μια φορά ακόμα πήγε και έδωσε ρεσιτάλ παρουσίασης. Μπράβο στο κορίτσι αυτό.
Πάρα πολύ σύντομα θα έχουμε και εικόνα στα εντάξει, εκ των πραγμάτων. Έτσι πληρώθηκε και αδρά και μάλιστα τα τίμησε τα λεφτά που πήρε γιατί ήταν και πάρα πολύ καλή. Ναι, πληρώνουν, αυτό που πληρώνει παίρνει. Ναι. Πληρώσαν κάτι πάρα πολύ καλό και τα λοιπά. Να πούμε εδώ ότι διεκδικούσε την παρουσίαση αυτή η Κατερίνα Καινούργιο να μπορέσει να πετάξει έξω την Μαρία Μπεκατούρου και να πάει η Κατερίνα Καινούργιο. Να κάνει διεθνή καριέρα. Ναι, να κάνει διεθνή καριέρα μέχρι την Κύπρο. Λοιπόν, δεν τα κατάφερε όπως καταλαβαίνετε και αυτό είναι σημαντικό. Βέβαια, θα ήθελα να δω εάν έπρεπε να κάνει αυτά τα βραβεία τα συγκεκριμένα, πώς θα πήγαινε καθημερινή εκεί και θα έφερνε την εκπομπή της εδώ. Αλλά βέβαια θα μου πείτε όταν έχεις κολλητάρει τότε τον άνθρωπο που σε χρηματοδοτεί, που ο άνθρωπος που πληρώνει δηλαδή. Οπότε λοιπόν τι πρόβλημα να έχεις, κάνεις ό,τι γουστάρεις. Όμως, κάτι έχεις να μου πεις. Κάτι θέλω να σου πω. Για πες το, ναι. Θες πριν κλείσεις να ολοκληρώσεις πρώτα. Όχι, γιατί όσοι για πες το, γιατί σε πήρα γραμμή. Επειδή εγώ, είδα πεις, τη φωτογραφία, κοίταζα τώρα, θα την ονομάσουμε σκύψη ευλογημένη και καλά σκύψη να φτιάξει μόνη σου το παπούτσι σου. Εάν τυχόν τη δούμε αύριο σε εκπομπές, προσέξτε, εάν τη δούμε θα τα χώσουμε. Εκεί δεν θα την γλιτώσουμε. Τη σκύψη ευλογημένη. Ναι, τη σκύψη ευλογημένη. Λοιπόν. Ναι. Σωστά. Εδώ λοιπόν, βέβαια, εδώ να πούμε εμείς ότι βλέπουμε πάρα πολλές φορές αυτά που λέμε εμείς εδώ στο GR Express να τα ακούμε την επόμενη μέρα και θέλω να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τα παιδιά αυτά που πιστά και δεν αλλάζουν πολύ τα λόγια μας ούτως ή άλλως. Αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Ή μένουν στην ουσία του θέματος που θα παρουσιάζουμε εμείς. Που σημαίνει, κυρίες και κύριοι, αυτό ότι οι άνθρωποι των πανελλαδικών καναλιών μας αγάπησαν ιδιαίτερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς δεν σας αγαπάμε. Αυτό να το ξέρετε. Όχι όλους μου, κάποιους αγαπάμε. Ποιους αγαπάς εσύ. Ποιους αγαπάς. Εγώ αγαπάω τον Ανδρέα, κάτσε να σου αναμετρήσω ποιους αγαπάω. Αγαπάω τον Ανδρέα Μικρούτσικο. Ναι. Τον αγαπάω τον Ανδρέα Μικρούτσικο. Ποιον άλλον αγαπάω. Είδες. Γι' αυτό εγώ δεν μιλάω. Έχω δυσκολία. Πάμε στο επόμενο θέμα. Έχω δυσκολία. Και πάμε τώρα σε κάτι που έσκασε, κυρίες και κύριοι, μέσα από αθλητικό site, το Sport Doc για την ακρίβεια, όπου υπενθύμησε κάτι το οποίο είχε περάσει στα ψηλά, γιατί η συγκεκριμένη παίκτρια του Love Island δεν την γνωρίζαμε, οπότε λοιπόν είχε περάσει στα ψηλά. Να πούμε λοιπόν ότι ο παίκτης ο συγκεκριμένος της Manchester City, ο οποίος κατηγορείται, έχει 23 κατηγορίες εναντίον του, προσέξτε, 12 βιασμούς και πάει λέγοντας, ναι. Είχε φιλοξενήσει στο σπίτι του σε περίοδο lockdown, αυστηρού lockdown, την Κλαούντια από το Love Island. Είναι η κοπέλα με το μεγάλο στήθος. Η κοπέλα που μπορεί, είναι πολύ ταξιδευμένη κτλ. Να λοιπόν, έχουμε το πρώτο παρατράγουδο που έρχεται εδώ. Περίμενε, είχε εμπλακεί σε κάποιο σκάνδαλο είχε η σπίτι κοπέλα. Την πήρε σπίτι του. Την πήρε σπίτι του, αλλά τι έγινε στο σπίτι. Δεν ξέρω τι έγινε στο σπίτι, δεν ήμουν εκεί. Δεν σου πω, δεν είναι σκάνδαλο ότι μια κοπέλα πήγε σε ένα σπίτι. Πήγε σπίτι του. Έμειναν εκεί πέρα μαζί για ένα χρονικό διάστημα. Από εκεί πέρα δεν ξέρουμε τι έγινε. Αλλά ο συγκεκριμένος άνθρωπος όμως έχει σοβαρό πρόβλημα. Πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα και θα ήθελα πάρα πολύ εδώ να δείτε εδώ το δημοσίευμα ποιο είναι και τι λέει ακριβώς. Μεζαμέν Μεντί. Ναι. Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες της κατηγορίας βιασμού. Κοίτα, να πούμε προφανώς η κοπέλα είχε εμπλακεί κάπου και συζητήθηκε. Αλλιώς δεν θα συζητιόταν το όνομά της. Ο άνθρωπος αυτός έχει 22 κατηγορίες από 13 νεαρές γυναίκες μεταξύ των οποίων και του βιασμού. Από τον Οκτώβριο του 2018 μέχρι τον Οκτώβριο του 2021. Ναι, αλλά η συγκεκριμένη μπορεί να έχει σχέση, λέω εγώ τώρα. Όχι, όχι, είναι μια γνωριμία, είχε... το λέει. Δηλαδή, εγώ έχω βάλει το συγκεκριμένο έχω βάλει εγώ. Εδώ βέβαια να πούμε. Εγώ έβαλα το γενικό πλάνο το οποίο είναι για τα δικαστικά του κτλ. Να ξέρεις ένα πράγμα ότι εάν μπείτε στο site μέσα, εγώ δεν το βγάζω στο site στον αέρα, δεν θέλω να μπω. Θα υπάρχουν λεπτομέρειες, έτσι. Ναι, μπείτε μέσα λοιπόν στο site, Sport Doc και βρείτε. Είναι και καλά κάτι μεμπτό προφανώς. Εντάξει, είναι κάτι το οποίο ρε παιδί μου δεν θέλω για την κοπέλα να πω πράγματα. Εγώ δεν με απασχολεί. Απλά θέλω να πω ότι όμως είναι υπαρκτό. Να πούμε ότι οι κοπέλες είχε βγει προς τα έξω το ότι τις είχαν, ας το πούμε, ξεσκονίσει όλες τις κοπέλες. Γιατί με όλα αυτά τα σκάνδαλα που είχαν βγει παλαιότερα, αυτά που βγήκανε, αν θυμάσαι και με το Survivor, με το άλλο το παιδί που εκκρεμούσαν κάποιες κατηγορίες. Προσπάθησε ο Sky, για να είναι καλυμμένος, να ξεσκονίσει το βιογραφικό, το ποινικό, όλα τα. Μα δεν υπάρχει κάτι ποινικό στην κοπέλα. Δεν υπάρχει κάτι ποινικό στην κοπέλα. Δεν υπάρχει καμιά καταγγελία τίποτα. Η κοπέλα απλά πήγε και έκατσε μαζί του μερικές μέρες. Αυτό δεν λέει απολύτως τίποτα. Απλά το θέμα είναι ότι να βγήκε κάτι, ας πούμε, γιατί αυτός ο άνθρωπος για 3 ολόκληρα χρόνια και μέσα σε αυτά τα 3 χρόνια, στην περίοδο lockdown, πήγε και ίδια, ανέβηκε στο Λονδίνο και συναντήθηκε μαζί του. Αυτό λοιπόν αφήνει υπονοούμενο μήπως είχε υποστεί και η κοπέλα αυτή κάτι τέτοιο, ανάλογο.
Αυτό είναι το θέμα για μένα. Από εκεί πέρα, αν πήγε με τη θέλησή τη και τα λοιπά, μπράβο με γιατί με χαρά τη, καλά έκανε. Είναι δικαίωμά τη να κάνει τη ζωή του ο κάθε άνθρωπο. Και γι' αυτό δεν έβαλε το κομμάτι που έχει σχέση με την κοπέλα. Τέλο πάντων, εμέσω. Αλλά με 22 καταγγελίε από 13 κοπέλε με βιασμού μέσα και τα λοιπά, φανταστείτε τι άτομο μιλάμε. Ωραία. Το άτομο αυτό πλέον πάντως έχει συζητηθεί το όνομά τη για αυτό το λόγο. Δύο είναι πρωταγωνιστέ αυτήν την ιστορία, να ξέρετε. Το Love Island αυτή τη στιγμή έχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Πέραν του ότι δώσαν εντολή από την Αθήνα ότι πρέπει να ξεπεράσουν την κόκκινη γραμμή. Για τα νούμερα. Για τα νούμερα, γιατί έχουν πρόβλημα και πίεση για τα νούμερα. Εάν δεν ξεπεράσουν την κόκκινη γραμμή, μπορούν να το λήξουν το παιχνίδι πολύ πιο γρήγορα. Πολύ πριν τα Χριστούγεννα δηλαδή. Να το φουντιάρουν το παιχνίδι, γιατί δεν τραβάει και είναι πολύ έξω. Να του ζωρίσουν ουσιαστικά, να φιλούνται και τέτοια ουσιαστικά. Στην ουσία να βγάλουν και άλλα πράγματα. Ό,τι μπορούν να βγάλουν προς τα έξω, γιατί ό,τι είναι επιτρεπόμενο. Αυτό είναι πολύ άσχημο. Ό,τι επιτρέπεται. Ναι. Μέχρι εκεί που επιτρέπεται. Μέχρι την κόκκινη γραμμή. Όταν υπάρχει και πίεση για αυτό το πράγμα, είναι άσχημο. Δηλαδή, κάντε το για τα νούμερα. Γιατί πήγανε εκεί πέρα, νομίζετε, κούκλα μου, ηθοποιοί είναι οι άνθρωποι. Δηλαδή, πήγανε εκεί πέρα και ηρωτευτικά. Είναι στενάχωρο όλο αυτό. Εγώ, δηλαδή, όταν το βλέπω αυτό το παιχνίδι, δεν πίστευα ότι θα υπήρχε τέτοια εξέλιξη σε παιχνίδι στο όχι να τα φτιάξω με αυτήν, όχι πάρτε εσύ να την πάρω εγώ μετά, να τον πάρω εγώ, αυτό μου αρέσει, θα ξαναπάω σε αυτόν, τώρα αγκαλιάζομαι με τον άλλον. Δηλαδή, είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο στον Sky. Είναι απίστευτο. Είναι και δεν έχει αυτό το παιχνίδι, δεν έχει εξέλιξη. Αυτό που λες εσύ, ωραία. Και να δούμε παραπάνω πλάνα, θα μπει και η σφραγίδα αυτών όλων που πιστεύουμε, σε αυτά που βλέπουμε. Έτσι ακριβώς. Αυτό θα γίνει. Αυτό θα γίνει. Να πούμε ότι τα προφίλ των κοριτσιών λένε ότι τα περιποιήθηκε και τα πρόσεξε πάρα πολύ να είναι προσεγμένα, μην πούνε τίποτα για τα κορίτσια ή Χριστοπούλου. Δηλαδή ήθελαν να βγάλουν ένα σωστό προφίλ προς τα έξω. Και αν δεις στα Instagram. Του Instagram εννοεί. Ναι. Προσέξτε, όχι το προφίλ γενικά της προσωπικότητας. Όχι. Το Instagram. Δηλαδή, αν δείτε εκεί, έχει συγκεκριμένες φωτογραφίες, συγκεκριμένες πόζες. Δεν είναι ακραία. Επαγγελματικό προφίλ. Έτσι, γιατί όπως δει, επαγγελματικά, ακριβώς. Ναι. Δηλαδή, γιατί ένα κορίτσι, ας πούμε, την ηλικία των 20-25 μπορεί να βάλει και κάτι παραπάνω, να βάλει μια πιο περίεργη φωτογραφία ή να έχει κάποια άλλα πρόσωπα μαζί. Είναι όλες προσεγμένες. Να, όμως που δεν έγινε φτάνει μόνο έγινε. Αυτό. Όχι, δεν φτάνει έγινε. Μόνο αυτό. Έγινε ότι έγινε. Πριν από μερικές μέρες, πρόσεξα πάρα πολύ στα social media μέσα από έναν συνάδελφο, παλιό μου συνάδελφο, τον Νίκο Τσιλιμπουνιδάκη, κάτι αναρτήσεις που έκανε πάρα πολύ περίεργες για έναν άνθρωπο ο οποίος ηγείται σε εκπομπές και αγαπάνε πάρα πολύ το Σαββατοκύριακο. Δεν θέλω να μπω εγώ στα ονόματα μέσα, αλλά θέλω να μείνω όμως στο θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι βγαίνουν στην τηλεόραση, οι οποίοι έχουν και ένα σημαντικό πόστο πίσω από την τηλεόραση. Και ένα ωραίο προφίλ. Και ένα πολύ ωραίο προφίλ μπροστά και κατά τα καλά παιδιά που είμαστε κτλ. Και πίσω γίνεται χαμός. Κοπέλα προτριετίας από τον συγκεκριμένο άνθρωπο βρέθηκε στο νοσοκομείο. Και το έχουν παρουσιάσει και στη Σκορδά, μάλιστα. Ορίστε. Στη Σκορδά έχει παρουσιαστεί αυτό. Ήταν μαζί και ο Γκαρέζος και η Γραμμέλη τα δίπλα. Τα είχαν βγάλει. Είχαν βγει τότε. Άμα το ψάξετε, θα δείτε λοιπόν. Είχαν βγει προς τα έξω. Απλά το όνομα δεν βγάζανε. Έπαθε νευρικό κλονισμό και πήγε στο νοσοκομείο. Μπράβο. Όπως και εμείς δεν βγάζουμε το όνομα, γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Για λόγους δεν το βγάζει και η ίδια η καταγγέλουσα. Ναι, για λόγους που καταλαβαίνετε. Όμως το θέμα είναι, κυρίες και κύριοι, ότι αυτός ο άνθρωπος ζει και βασιλεύει. Αυτός ο άνθρωπος που αγαπάει ιδιαίτερα τη Σαββατοκύριακα ζει και βασιλεύει και μάλιστα θεωρείται και ένα από τα πολύ καλά παιδιά. Και μάλιστα η συμπεριφορά του πίσω, εκτός από τους ανθρώπους που βγαίνουν στην κάμερα μπροστά σε όλους τους υπολείπους, ήταν σαν να συμπεριφερόταν σαν να ήταν σκουπίδια. Και επειδή είναι αρχισυντάκτης στην ουσία αυτός, θα πρέπει λοιπόν να ξέρετε ότι φέρθηκε και ανάλογα στα σκουπίδια. Ως σκουπίδια. Γι' αυτό η κοπελίτσα βρέθηκε με νευρικό κλονισμό κτλ. Θα μου πείτε τώρα για ποιο λόγο το λέτε αυτό. Το λέμε αυτό γιατί όταν βγαίνει ένας συνάδελφός μας τώρα, πάλι λέγοντας ότι συνεχίζεται μία από τα ίδια και γίνεται αυτό το πράγμα, εμείς ξέρετε ότι πέρυσι ασχοληθήκαμε με άλλη εκπομπή που αγαπούσε τα πρωινά πάρα πολύ και τα βάλαμε με αρχισυντάκτη. Ο οποίος αρχισυντάκτης βέβαια αυτός δεν άλλαξε, μην νομίζετε ότι άλλαξε, τα ίδια κάνει. Αλλά στον λουστή παρουσιάστρια πάει κατά διαόλου. Να τον λουστή παρουσιάστρια πάει κατά διαόλου. Η παρουσιάστρια συγκεκριμένη. Πάει κατά διαόλου η εκπομπή της και ξεκινάνε όλα από εκεί. Άλλαξε τη μισή ομάδα στο περσινό, την άλλαξε τη μισή ομάδα μόνο και μόνο για να παραμείνει ο Ψυχάκιας. Λοιπόν, ο Ψυχάκιας παρέμεινε, αλλά θα γίνει Ψυχάκιας και η ίδια. Θα πάθει σοκ. Και η ίδια βρέξει χιονίσει, κυρίες και κύριοι. Βρέξει χιονίσει, θα πάθει σοκ. Τα νούμερα πέφτουν. Σε λίγο έρχεται ο νευρικός κλονισμός. Να ξέρετε. Το κακό με αυτόν του Σαββατοκύριακου είναι ότι αυτό που είπε και ο συνάδελφός σου είναι ότι προσπαθεί να φτιάξει τον αλλονόν τα προφίλ όταν το δικό του είναι χάλια. Κατάλαβες σου λέω. Έτσι ακριβώς είναι. Όταν λοιπόν
έχουμε έναν ψυχάκια ο οποίος παραμένει στη δουλειά μέσα κτλ. Και όταν βλέπουμε μετά από 3 χρόνια να βγαίνει συνάδελφος, ο οποίος κάθεται και να λέει ότι συμβαίνουν μία από τα ίδια και να υπενθυμίσει τις παλιές υποθέσεις και την κοπέλα που παθαίνει νευρικό κλονισμό, εδώ λοιπόν πρέπει να χτυπήσουμε ένα καμπανάκι. Και κυρίες και κύριοι, ξέρετε, καμιά φορά πίσω από χαμογελαστά πρόσωπα υπάρχουν μεγάλα δράματα. Είτε γιατί τα προκαλούν οι ίδιοι, είτε έχουν υποστεί κάτι το οποίο είναι μεγάλο δράμα. Έτσι. Γιατί υπάρχουν και πολλοί που γελάνε μπροστά και κλαίνουν από πίσω για άλλους λόγους. Έτσι. Γιατί και οι μπροστά δέχονται bullying, να ξέρετε. Όχι μόνο οι πίσω, σε κάποιες περιπτώσεις. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι αισχρός και τρισάθλιος. Είναι αισχρός και τρισάθλιος. Όπως και ο άλλος ο ψυχάκιας. Είναι ίδια σχολή. Ίδια συμπεριφορά. Ίδιο πρόβλημα. Λοιπόν, δεν φταίνουν τα παιδάκια που πάνε με όνειρα μέσα εκεί να δουλέψουν σε μια εκπομπή και έρχεται ο κάθε καραβιοζάκος επειδή έχει ένα πόστο γιατί τον γουστάρει πολύ παρουσιάστρια παράδειγμα και το σέρνει πάντα μαζί της όπου και να πάει. Θα πρέπει λοιπόν αυτός ο καραβιοζάκος να κάθεται και να ποδοπατάει τα όνειρα των παιδιών και να τους ξεσκίζει στη δουλειά και να τους λέει και άχρηστους. Εντάξει. Αυτά τα λέμε. Και θέλω να το καταλάβετε πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Και εδώ μια μικρή παρένθεση. Ναι. Επειδή είπες ότι κάποιες παρουσιάστριες εμπιστεύονται κάποια πρόσωπα, θέλω να πω ότι πλέον επειδή βγαίνουν πάρα πολλά σκάνδαλα, όλα αυτά που γίνονται και με τον 53χρονο, και όλα αυτά που ακούμε, δεν μπορώ να τα περιγράψω, θέλει πολύ προσοχή στους συνεργάτες που βάζεις δίπλα σου. Γιατί υπάρχουν κάποια πρόσωπα που κινούνται περίεργα. Όχι, όχι, δεν λέω για το συγκεκριμένο, είναι κάτι άσχετο. Που κάποια πρόσωπα τα οποία το πρωί είναι χαμογελαστά και το βράδυ κινούνται, έχουν περίεργες κινήσεις. Κατάλαβα τι λέει. Και θέλει πολύ προσοχή, γιατί οι παρουσιάστες μπορεί να μην φταίνε. Όπα, περισσότερα. Έτσι, αλλά θα την πληρώσουν. Όχι, όχι. Θα αφήσουμε λίγες περισσότερες πληροφορίες. Υπάρχουν άνθρωποι, τους οποίους εκτιμούμε περιόριστα και η συμπεριφορά τους την ημέρα είναι τέτοια που μας αρέσουν πάρα πολύ. Α, τι καλά παιδιά που είναι. Και η συμπεριφορά τους τη νύχτα είναι ακραία. Ακραία, που όταν βγει κάτι στη φόρα από τη ζωή της νύχτας που κάνουν, θα σας πέφτουν τα αυτιά. Και θα πείτε, δεν μπορεί, μα δεν μπορεί αυτό το άτομο, δεν γίνεται αυτό το άτομο. Και όμως, κυρίες και κύριοι, γίνεται. Και επειδή λοιπόν γίνεται, και επειδή λοιπόν ξέρουμε, στέλνουμε λοιπόν το μήνυμα στο συγκεκριμένο άτομο και του λέμε, μάγκα, ξέρουμε τη νύχτα. Και εφόσον ξέρουμε τη νύχτα, εμείς το ξέρουν και άλλοι. Και αργά ή γρήγορα θα πέσει το φρούριο. Και σου αρέσει πολύ ο κινηματογράφος. Εντάξει. Μπορεί να σου αρέσει ο κινηματογράφος, αλλά το φρούριο πέφτει. Και πάντα στις ταινίες οι καλοί επιβιώνουν. Οι κακοί δεν επιβιώνουν ποτέ. Έτσι. Απλά μπορεί να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Αλλά δεν επιβιώνουν ποτέ. Αυτό να το θυμάσαι. Πάει προς τον φίλο μου αυτόν που περνάει ωραία τη νύχτα. Με ωραίες παρέες κτλ. Και περίεργες παρέες μάλιστα. Πάρα πολύ περίεργες. Λοιπόν, εδώ θα μου πείτε το τι κάνει ο καθένας στη ζωή του είναι δικαίωμά του. Ναι, είναι δικαίωμά του. Όταν όμως αυτά που συμβαίνουν ξεπερνούν το κοινωνικό όριο, δεν είναι δικαίωμά του γιατί είναι δημόσιο πρόσωπο. Και τα δημόσια πρόσωπα πρέπει να προσέχουν 5 φορές παραπάνω από ότι ένας απλός άνθρωπος ο οποίος κινείται στη γειτονιά μας. Καταλάβατε. 5 φορές παραπάνω. Γιατί είσαι δημόσιο πρόσωπο. Αυτό σημαίνει δημόσιο πρόσωπο. Το καλό παράδειγμα. Και μην ανοίξει και ο ασκός του αιώλου στα μίντια και στους δημοσιογράφους. Μακάρι να ανοίξει, γιατί αυτό πραγματικά σας μιλάω, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο. Δηλαδή, οι δημοσιογράφοι είναι στο απειρόβλητο. Τα μεγαλύτερα εγκλήματα γίνονται μέσα στα δημοσιογραφικά γραφεία. Εγκλήματα. Ψωνάρες που έχουν πάρει πόστα, δεν είναι μόνο οι δύο που σε έχουν αφαιρεθεί, και άλλες ψωνάρες που έχουν πόστα πολύ βαρβάτα και ποδοπατάνε ψυχές. Ποδοπατάνε ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν 16 ώρες την ημέρα και δεν τους ικανοποιεί, δεν τους ικανοποιεί γιατί απλά πάνε και κοιμούνται κιόλας. Οι τρισάθλοι θέλουν να κοιμηθούν κιόλας. Και η ΕΣΥΑ, στον κόσμο της. Έτσι είναι, ιδιωτικές επιχειρήσεις και τα λοιπά, τι να κάνουμε. Έτσι είναι τα πράγματα. Επίσης και κάτι άλλο ακόμα, η εκμετάλλευση του μαθητευόμενου είναι πάρα πολύ μεγάλη, ξέρετε. Να προσέχετε και εκεί. Και ειδικά στους μαθητευόμενους η συμπεριφορά αυτών των κάφρων είναι χειρότερη. Μου έχουν έρθει βέβαια και κάποια μηνύματα που λένε κάτι βασικό. Ότι βλέπουν έξω ρεπόρτερ παιδιά επειδή είναι μαθητευόμενοι και κάνουν άσχετες και άστοχες ερωτήσεις. Δηλαδή και τα κανάλια κάπου, ορισμένα κανάλια έχουν ξεφύγει, παίρνουν μαθητευόμενους. Τα στέλνουν σε σοβαρά ρεπορτάζ και δεν μπορούν να μιλήσουν τα παιδιά.
γιατί δεν έχουν την εμπειρία, παιδί τη γνώση. Μου, ένα 25χρονο και παιδί. Και λέει, παιδιά, αν είναι δυνατόν, αυτές οι ερωτήσεις που ακούμε τους παίρνουν τα αυτιά. Πες μου μία είδηση που βγάζουν τα συνεργεία που βγαίνουν έξω. Πες μου μία είδηση, δηλαδή να πω ότι πήγανε και βγάλανε μία είδηση. Οι ερωτήσεις που κάνουν είναι τρισάθλιες. Αγαπάτε, σας αγαπάνε, θα σας κάνει πρώτα σιγά μου, θα κάνετε παιδάκι. Τι βλέπετε, το παιδάκι σας πώς είναι, ποιες κάνετε το παιδάκι σας τώρα, τέτοιες ερωτήσεις. Αυτοί είναι τρισάθλιοι. Και αυτούς τους μαζεύουν κανονικά. Έλα εδώ, παιδάκι μου, είσαι ανίκανος. Κάτσε μέσα και κουβαλά χαρτιά. Λοιπόν, η ανικανότητα κάποιων παιδιών έξω να κάνουν σωστές ερωτήσεις είναι πάρα πολύ μεγάλη. Εκτός και αν κάνουν τις σωστές ερωτήσεις και είναι ανίκανος ο αρχισυντάκτης και επιλέγει τις χασές ερωτήσεις. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα το οποίο πρέπει να το λύσουν τα κανάλια. Και επειδή τα κανάλια τα σε εισαγωγικά πολύ μεγάλα, τα πανελλαδικά κανάλια, τα οποία αυτά έχουν ξεφτιλίσει την ελληνική τηλεόραση, γιατί τα περιφερειακά κανάλια με τα λίγα μέσα που έχουν κάνουν μεγάλο αγώνα για να μπορέσουν να βγάλουν όσο μπορούν πιο πολύ ποιοτικό πρόγραμμα. Σας πληροφορώ, με αγώνα, κόπο και θυσία, σας πληροφορώ ότι αυτά κανάλια που έχουν όλους τους γκαγκά μέσα σε διάφορα πόστα, οι οποίοι βρεθήκαν τυχαία στην τηλεόραση μέσα, παίρνουν και πάρα πολλά λεφτά και ποδοπατάνε ψυχές και βγάζουν έξω πολλά άτομα τα οποία είναι ανίκανα για τη δουλειά αυτή. Ανίκανα να κρατάνε μικρόφωνο. Ξεφθυλίζουν το λογότυπο που έχει πάνω. Και αυτοί δεν καταλαβαίνουν Χριστό. Γι' αυτό, κυρίες και κύριοι, έχουμε τηλεόραση αυτή που έχουμε. Και αυτό, συγγνώμη, φταίει μόνο τα πανελλαδικά κανάλια. Μόνο τα πανελλαδικά κανάλια φταίνε. Και μια και λες για πανελλαδικά κανάλια, τι έγινε με το Open? Το Open, λέει, απεργία είχαν. Καλά, κύριε, ήταν μια μεγάλη ιστορία. Και περάστο. Θα το δούμε αυτό στην πορεία. Θα δούμε την εξέλιξή του. Υπήρχε στάση εργασία πάντως, επειδή ήταν απεργία. Δούμε... Τίποτα. Μην πει τίποτα. Στην εξέλιξή του. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που είστε μαζί μας πάντα εδώ, μας στηρίζετε πάρα πολύ και πραγματικά το αισθανόμαστε αυτό. Οπότε θέλω να ξέρετε ότι τα σχόλιά σας τα λαμβάνουμε πάρα πολύ σοβαρά υπόψη μας και θέλουμε πάρα πολύ να σχολιάσετε όλα αυτά που είπαμε και σήμερα. Αν κάπου είμαστε λάθος εμείς και το εντοπίζετε, να μας το γράψετε, γιατί μας κάνετε καλό και σε εμάς. Και εμείς χρειαζόμαστε κριτική. Δεν μπορούμε να κάνουμε μόνο εμείς κριτική. Ναι, αλλά όταν. Κριτική για εμάς. Όμως ότι μόνο τα ακραία σχόλια δεν βγαίνουν προς τα έξω. Γιατί όταν κάποια σχόλια βγαίνουν και λένε σε ένα μακάκα, εμένα μακακισμένη, αυτά εκ των πραγμάτων, παιδιά, δεν θα βγουν, όπως καταλαβαίνετε. Εντάξει, ό,τι θέλετε να πείτε, πείτε αρνητικά, αλλά. Εντάξει, ας πούμε και κάποιο επίπεδο να πούμε να υπάρχει. Το σημαντικότερο από όλα, κυρίες και κύριοι, η παρέα μας είναι καθημερινή. Προσπαθούμε να συζητάμε όσο μπορούμε περισσότερη ώρα. Ζητάω συγγνώμη που σήμερα δεν έβαλα το πρωί βίντεο, αλλά υπήρχε λόγος σπουδαίος που δεν έβαλα βίντεο το πρωί. Αλλά όμως να είστε σίγουροι ότι το ερχόμενο πρωί, πρώτα ο Θεός να έχουμε την υγεία μας, θα είμαι κοντά σας κανονικά με τις μετρήσεις κτλ. Είμαστε έτοιμοι να φύγουμε. Πανέτοιμοι. Είμαστε πανέτοιμοι να φύγουμε. Φιλάκια πολλά. Bye bye.